Υπουργέ, αγαπητέ Λεωνίδα Γρηγοράκο, γιατί εμείς... Λεωνίδα. Το Λεωνίδα, ξέρω. Και είμαστε και περήφανοι που ο Λεωνίδας είναι αυτός που είναι και προσφέρει τόσα πολλά. Έστω και αν δεν τα ξέρει ο κόσμος, τα ξέρουμε εμείς γιατί παρακολουθούμε από κοντά και ξέρουμε τι έχετε προσφέρει στην αυτομετερίζη που είσαστε κάθε φορά. Και σε επίπεδο λαχονίες. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά τώρα έχετε πανελλαδική εμβέλεια με αποτέλεσμα να έχετε μεγαλύτερες και υψηλές υποχρεώσεις και κούραση μεγάλη. Αυτό είναι γεγονός. Όμως, εχθές κάτι ακούσαμε εκεί τσόφαρτσα στα μέσα ενημέρωσης για το θέμα της του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία για... Ναι, αναφέρθηκα και στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπανδρέου. Ήμουνα λίγο καυστικός, γιατί πιστεύω ότι η 3η του Σεπτέμβρη είναι τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις και η Δημοκρατική Παράταξη να πηγαίνει ενωμένη σε αυτές τις εκδηλώσεις, διότι πραγματικά τα κόμματα είναι κύτταρα δημοκρατίας και αυτό το κίνημα που έχει διανύσει 40 χρόνια στο πολιτικό σκηνικό της χώρας προσέφερε πολλά παρά τη μεγάλη κριτική που έχει δεχθεί και τις μεγάλες πραγματικά τα τελευταία χρόνια μειώσεις έχει υποστεί στα ποσοστά του. Για άλλη μια φορά θέλω να πω στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον πρώην πρωθυπουργό, ότι το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να υπηρετεί την πατρίδα και το λαό. Και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το τιμούμε στα 40 χρόνια όλοι μαζί. Και δεν πρέπει αυτή τη δημοκρατική παράταξη να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τη δημιουργήσουν κακό και να τη διαλύσουν. Εμείς είμαστε ένα συμπαγές κόμμα, ένα αλλαγές δημοκρατικό μέτωπο και θέλουμε όλοι να είναι μαζί. Εάν ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει να κάνει κάτι να τιμήσει σαν Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου τα 40 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να το κάνει μετά από τις εκδηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη. Πιστεύω όμως ότι ακολουθεί μια λάθος συνταγή, όπως την ακολούθησε και τις ευρωεκλογές, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ όταν πήγε και παρουσίασε το βιβλίο της Μαριλένα Σκοπά με τον κύριο Κουβέλη. Νομίζω ότι δεν έχει υπάρχει χώρος για αυτές τις συγκρούσεις. Η Δημοκρατική Παράταξη μας έχει ανάγκη όλους. Εγώ θα ήθελα να πω στον Γιώργο τον Παπανδρέου και σε όσους όλοι θέλουν να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ να έρθουν στην 3η του Σεπτέμβρη στο ΠΑΣΟΚ να είμαστε όλοι παρόντες στην αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης, στην ανασύνταξή της και έχουμε χώρο, χρόνο, διάθεση να είμαστε όλοι μαζί σε μια μεγάλη πραγματικά πάλι προσπάθεια να τιμήσουμε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην 3η Σεπτέμβρη όμως γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ και είμαστε όλοι εμείς χρωστάμε στο ΠΑΣΟΚ και πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Διασπαστικές κινήσεις δύο μέρες πριν για το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε μια εποχή που η Δημοκρατική Παράταξη βάζει τα δυνατά της να ανασυνταχθεί και να στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια για τη χώρα, νομίζω ότι είναι σε λάθος δρόμο. Πρώτα απ' όλα, ας κάνουμε την αυτοκριτική ο καθένας τι έχουμε προσφέρει σε ένα χώρο, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και μετά ας δημιουργούμε όλες αυτές τις καταστάσεις που δεν δημιουργούν καλό πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, κύριε Φελούρη, έχει ανάγκη από ηρεμία, έχει ανάγκη από σταθερότητα και η Δημοκρατική Παράταξη μας έχει ανάγκη όλους. Γιατί η Δημοκρατική Παράταξη έχει δείξει ότι είναι ο πυλώνας σταθερότητας του πολιτεύματος στην Ελλάδα, του πολιτικού συστήματος. Και αυτό δεν πρέπει να το αφισβητεί κανείς. Πολλό δε μάλλον να το αφισβητούν άνθρωποι της παράταξης. Δεν πρέπει να δημιουργούμε σε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, στον τόπο, την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά, η Ελλάδα θέλει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Ας πάμε να δούμε τι θα κάνουμε την παράταξή μας. Έχουμε μπροστά μας τις εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας και μετά έχουμε τις εθνικές εκλογές. Μέχρι τότε έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά τουλάχιστον μέχρι τότε ας αγωνιστούμε για την Ελλάδα, ας αγωνιστούμε για την Δημοκρατική Παράταξη και ο τόπος δεν έχει ανάγκη από αυτές τις κινήσεις. Κύριε Υπουργέ, κατανοητό αυτό που λέτε. Θα μπορέσετε με τις προτάσεις της παράταξής σας, του κόμματός σας, να διορθώσετε τα λάθη που έχουν αυτόν τον τελευταίο καιρό εμφανιστεί. Θα προσπαθήσουμε. Να δεινοπαθεί ο κόσμος. Θα προσπαθήσουμε. Είναι γεγονός ότι
επειδή είμαστε κυβέρνηση και ενεργούμε, κάνουμε και λάθη. Αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν λάθη είναι αυτοί οι οποίοι αντιπολιτεύονται. Σωστά. Γιατί δεν πληρώνουν και τίποτα. Θέλω να πω ότι και σαν Πασόκ, και θα συνδυάζω αυτά τα δύο, κάναμε λάθη το 2010, το 2011, το 2012. Και έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, έχουμε υποστεί την κριτική του λαού με την ψήφο. Μας κατέταξε τρίτο κόμμα, πέρασε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία σαν χώρος. Όμως τώρα στεκόμαστε στα πόδια μας με την πραγματικά πάλι υπευθυνότητα που έδειξε ο ελληνικός λαός και την αγάπη που έδειξε σε ένα χώρο, στην Ελιά, στην Κεντροαριστερά, στο Πασόκ, δίνοντάς μας ένα ποσοστό ανάσα στο οικοπηγό αυτό. Μία ανάσα ήταν, υπαρξιακή ανάσα. Εάν το Πασόκ δεν διορθώσει τα λάθη του, κύριε Φελούρη, αν το Πασόκ δεν βρει ένα καινούριο δρόμο να εκφράσει τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, εάν το Πασόκ δεν γίνει αλληλέγγυο στην κοινωνία, δεν γίνει αλληλέγγυο στον Έλληνα πολίτη που δεινοπαθεί, όχι μόνο από τα λάθη, όχι μόνο από τα οικονομικά μέτρα, όχι μόνο από αυτή τη δεινή κατάσταση που έχει η χώρα και χαλάσαμε την ποιότητα του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια με την υπερβολική φορολογία, με την μείωση των δομών, προσέξτε, που στήριζαν το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας, του Πασόκ το πρόσωπο. Η αλληλεγγύη έχει χαθεί. Δεν έχουμε κοινωνικό κράτος μεγάλο, κύριε Φελούρη. Πρέπει λοιπόν ξανά να βρούμε το δρόμο μας, να βρούμε τις ρίζες μας σαν πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, σαν σοσιαλδημοκρατική παράταξη, σαν κεντρός χώρος, κεντρό αριστερά, όπως θέλει να το ονομάσει κανείς. Και πρέπει να ξανακούσουμε ξανά τους πολίτες, να ξαναβρεθούμε με τους πολίτες, να ξαναγνωριστούμε για να φτιάξουμε ένα καινούριο διαφορετικό ιδεολόγημα. Δηλαδή η κοινωνία να μας ξαναδεί ξανά, να μας ακούσει, διότι οι εποχές του 1980, του 1974 και της δεκαετίας πριν των δεκαετίων του 2000 έχουν περάσει. Άλλες τότε οι ανάγκες, του λαού και οι συνθήκες και άλλες σημερινές. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς τα μπροστά. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα βγει πια. Δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει πια. Μιλάμε για. Το έλεγα πριν καιρό και θυμάμαι ότι μου είχατε κάνει και κριτική. Σας έλεγα ότι πάμε πια για την μεταμνημονιακή εποχή. Δεν υπάρχουν πια μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Αυτές οι δυνάμεις που ήταν δήθεν και τα λοιπά ήταν κατασκευάσματα μιας στιγμής. Έχουν πια αρχίσει να αποδυναμώνονται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η Ελλάδα αρχίζει και βρίσκει τα βήματά της. Προχωράμε με δυσκολίες, αλλά έχουμε. Και βλέπουμε φως στο τούνελ, κύριε Φιλουρή. Εσείς είστε υπέρ να διορθωθούν οι αδικίες ως προς τη φορολόγηση. Βεβαίως, είμαι, ξέρετε, από την πρώτη μέρα βγήκα και έκανα κριτική στην κυβέρνηση ότι ήταν άστοχες και έγιναν λάθη. Και ο κύριος έγιναν λάθη και πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Τώρα δεν μπορώ να πω τώρα ότι πρέπει τα ορεινά χωριά της Λακωνίας να μπηχεί. Μιλάμε για το να φορολογούνται όσα οι πόλεις. Πρέπει να κάνουμε και εκεί μια. Τι είναι το φορολογικό σύστημα, κύριε Φιλουρή? Το φορολογικό σύστημα είναι. Η πραγματική δημοκρατία. Δημοκρατία. Το φορολογικό σύστημα είναι έκφραση δημοκρατίας. Δηλαδή, ίσο πολιτείας και ανάλογα με όσα έχει ο καθένας και ό,τι περιουσία έχει, προσφέρει στον κοινό κουρβανά. Άρα λοιπόν, το φορολογικό σύστημα είναι πρώτα απ' όλα να είναι αξιόπιστο, να είναι αξιοκρατικό, να είναι αντικειμενικό και πάνω απ' όλα να είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί ο πλούσιος να πληρώνει ίδια με το φτωχό. Όσα αναλογούν στον πλούσιο, αναλογούν. Και όσα αναλογούν στον φτωχό, αναλογούν. Υπάρχει δηλαδή μία ισονομία, μία ισαπολιτεία. Οι κυβερνώντες να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του κοσμάκη. Έχουμε πρόβλημα, θέλουμε να το δούμε αυτό. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν μας ακούει. Πρέπει λοιπόν να μας ακούσει. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε. Και πρέπει αυτή τη στιγμή, τα λέω σαν υπουργός της κυβέρνησης, θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα, σας είπα προηγουμένως, του κοινωνικού κράτους, της αλληλεγγύης και της εργασίας. Χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας. Εάν έρθει η ανάπτυξη που λένε τώρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης λένε ότι έρχεται η ανάπτυξη στην Ελλάδα, θα μειωθούν λοιπόν οι θέσεις της ανεργίας, θα αυξηθεί η εργασία, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.